Επιστρέφουμε και πάμε στην Football League, την κατηγορία του Μπλάνκο, έτσι. Του Μπλάνκο που είναι τραυματίας. Που είναι τραυματίας και δεν έπαιξε. Το Εγάλιο πάντως νίκησε. Να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής και την βαθμολογία. 19η αγωνιστική, Ιωνικός Νικηβόλου 2-0, Τρίκαλας Πρόπυργος 1-0, Όφι Εράπετρας Τρίγλια 3-0, Διαγόραση Άλισος 3-1, Εγάλιο Βέρεια 1-0, Θες Πρωτός Καβάλα 1-0, Ολυμπιακός Βόλου Καλαμάτα 2-1. Βαθμολογία, τα Τρίκαλα στους 39, Ιωνικός έχει 34, στους 30 Βέρεια και Ολυμπιακός Βόλου, από 29 έχουν Διαγόρας, Καβάλα και Νίκη Βόλου. Όφι Εράπετρας με αστερίσκο μάτς λιγότερο, δηλαδή 27 βαθμούς, Θες Πρωτός Εγάλιο 21, Ασπρόπυργος 20, η Άλισος 17 με παιχνίδι λιγότερο, Καλαμάτα στους 15 και Τρίγλια στους 14. Επόμενη αγωνιστική, Βέρεια Τρίκαλα απευθείας από την ΕΡΤ 3 το Σάββατο στις 3 η ώρα, η Άλισος Ολυμπιακός Βόλου, Καλαμάτα Τρίγλια την Κυριακή, Ασπρόπυργος Θες Πρωτός, Ιωνικός Νίκαιας Εγάλιο, Καβάλα Όφι Εράπετρας επίσης από την ΕΡΤ 3 απευθείας, Νίκη Βόλου Διαγόρας, τα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής. Ο Νίκος Παγιωτέλης ετοίμασε το βίντεο με τα γκολ της 19ης αγωνιστικής. Την κορυφή της Football League παρέμειναν τα Τρίκαλα μετά και την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής. Η ομάδα της Δυτικής Θεσσαλίας επικράτησε με 1-0 του Ασπροπύργου χάρη στον γκολ που σημείωσε ο Πελάεθ με σούτ στο 67. Τη μοναξιά της δεύτερης θέσης απολαμβάνει ο Ιωνικός μετά και την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της νίκης Βόλου. Πιο βαθιά στην περιοχή, η πρώτη κεφαλιά γύρισμα, θέλει να μπει στη φάση, το σουτ γκολ! Ο Βλαχομήτρος ανοίγει το σκορ για τον Ιωνικό. Καταπληκτικό τέρμα, 1-0 ο Ιωνικός. Πολύμος κρατάει απέναντι στον Κάρδαρη, θέλει να τον αποφύγει, τα καταφέρνει, βγάζει μια σέντρα, ο Κρητικός στη φάση, γκολ! 2-0 με το Στέλιο Κρητικό, τελειώνει εδώ το μάτς. Το Εγάλιο υποδέχεται την Βέρεια. Οι γηπεδούχοι ήθελαν τη νίκη για να ξεφύγουν από τη ζώνη του βοβασμού, ενώ οι φιλοξενούμενοι τη νίκη για να παραμείνουν κοντά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τελικά, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων πήρε το τρίποντο χάρη σε εύστοχο χτύπημα απέναντι του Τσιλιγκύρη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Την Βέρεια στην τρίτη θέση της βαθμολογίας έπιασε ο Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος κέρδισε εντός έδρας στην Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν νωρίς το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό με σούτ από τον Τσιάρα. Η Μαύρη Θύελλα ισοφάρισε στο 34 μέσου του Νταούτ για να πάρει το σπουδαίο τρίποντο η ομάδα του Βόλου στις καθυστερήσεις του αγώνα με κεφαλιά του Τσίτα. Στο ντέρμπι της Ρόδο, Διαγόρας αναδείχθηκε νικητής κόντρα στον Ιάλισο. Πάνω στον Μαστρατονάκη που μπαίνει στην περιοχή, επικίνδυνη προσπάθεια αυτή. Αφήνουν την μπάλα, ο Κονέ κάνει το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Κονέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό τον συνδυασμό πολύ εξυπνάφησαν οι συμπαίκτες του. Έγινε η προσποίηση, ο Κονέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Διαγόρας προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος, γίνεται ένα σουτ και η μπάλα τελικά είναι στα δίχτυα. Σέντρα προς την περιοχή, κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Βαρβαρούση στην κεφαλιά και 2-1. Κλειστή κεφαλιά, η μπάλα φτάνει πίσω, μια ψέντα σουτ, η μπάλα τελικά είναι στα δίχτυα. Είναι το γκολ από τον... παίχτη που πέτυχε και τον πρώτο γκολ, ο Μπουρλάκης. Στην Ιγουμενίτσα, ο Θες Πρωτός πήρε σπουδαίο τρίποντο κόντρα στην μαχητική Βέρεια, χάρη στον γκολ του Κολά στο 93 και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. Στην 8η θέση της βαθμολογίας ανέβηκε ο Όφι Εράπετρα, που επικράτησε εύκολα με 3-0 της Ουραγού Τρίγλιας. Το σκορ άνοιξε για τους Κρητικούς μετά από ωραίο συνδυασμό ως κόντρα στο 14. Οι γηπεδούχοι με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Μινά διπλασίασαν τα τέρματά τους λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο του αγώνα για να κλειδώσουν το τρίποντο με κεφαλιά του Κατσικοκέρη στο 57.